Δεν προέρχεται δε από άλλο τόπο, είναι αυτός που χρειαζόμαστε, διότι πραγματικά είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο τόπος πρέπει να μας ενώσει, γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα για δουλειά και ανιδιοτελή προσφορά. Θα ακολουθήσουν λοιπόν σύντομες εισηγήσεις εκλεκτών συντελεστών του συνδυασμού μας, εξειδικευμένοι ο καθένας στον τομέα του, και θα σας παρουσιάσουν το πρόγραμμά μας. Συγκεκριμένους και καθαρούς στόχους με σαφήνεια ιδεών και ολοκληρωμένες αναπτυξιακές επιλογές. Με όπλο, τις ιδέες, την πείρα, τη γνώση, το έργο, τη διαδρομή και την αποφασιστικότητα του κυρίου Κυριά, είναι υπόθεση όλων μας να συμβουλευτούμε ενωμένοι σε αυτόν τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό συνδυασμό πέρα από τις κομματικές μας προτιμήσεις, βάζοντας σαν στόχο να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας με τη δημιουργική μας διάθεση και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στο Δήμο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και να συνταχτώ στο συνδυασμό αδέσμευτοι πολίτες του Δήμου Κοζάνης με κεφαλή τον Κώστα Κέλια, γιατί μετά από 3 χρόνια συζητήσεων και επαφών μαζί του, διαπίστωσα ότι αυτά που ορματίζεται και έχει σχεδιάσει για το Δήμο είναι αυτά που υλοποιούνται, είναι αναγκαία και είναι ωφέλιμα για την οικονομία του τόπου και την βελτίωση των συνδικών διαβίωσης των δημοτών μας. Θεώρησα καθήκον μου ως δημότης αυτού του τόπου να μην μείνω αδρανής και να συμμετέχω ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος του σχεδιασμού μας. Τώρα έχουμε κάποια έργα να παρουσιάσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το οικολογικό κέντρο, το οποίο πιστεύω ότι είναι άμεσα υλοποιήσιμο και πρέπει να γίνει. Το οποίο όμως θα σας ενημερώσει ο ειδικός γιατρός καρδιολόγος Ηλίας Κανέλος για τα περισσότερα. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε μελετήσει ακριβώς, τώρα το μελετάμε, είναι γενικά ο αθλητισμός στο Δήμο μας. Η πόλη μας πάσχει από υποδομές αθλητισμού. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αρχικά σας ευχαριστώ όλους που παρευρίσκεστε σήμερα στη συνάντησή μας. Αποφάσισα και εγώ να σταθώ και να συμμετέχω στο συνδυασμό μας αδέσμευτοι πολίτες του Δήμου Κοζάνη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας από αυτούς είναι γιατί μαζί με τον κύριο Κώστα Κύρια, υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Κοζάνη, είδα στα μάτια του την καθαρότητα της ψυχής μου, για να πορευτούμε μαζί στην μεγάλη ανατροπή. Να μ' αξιώσει ο Θεός να μου δείξετε φίλοι και φίλες την εμπιστοσύνη σας και την αγάπη σας όπως μου έδειξε εκείνος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην παρουσίαση του συνδυασμού των αδέσμευτων πολιτών. Αποφάσισα να συμπορευτώ με το συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κύρια, γιατί πιστεύω στις αξίες και το όραμά του. Το πρόγραμμά του έχει σαν αυτοσκοπό τον πολίτη και το Δήμο. Είναι πραγματοποιήσιμο, είναι προστολογημένο, χωρίς όμως να παρακλίνει από τον ηθικοπολιτικό ενδιασμό που κάθε πολιτικός θα έπρεπε να έχει. Θεωρώ πως με τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου σε επίπεδο διοικητικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό, θα προκύψει ωφέλεια προς τον πολίτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή την συνάντηση. Θέλω μου θα διαρκέσει λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες ομιλίες, λόγω του ότι αφορά την υγεία και εφόσον αφορά την υγεία, θα είναι λίγο λιγότερο μακροσκελές.
ονομάζω Μιλία Καμέλο. Ήμουν εδώ στο νοσοκομείο τη Κοζάνη, διετέλεσα ως ειδικευόμενο καρδιολογία στη Στεφανία Μονάδα του Νοσοκομείου κατά τα έτη 2010-2012. Στη συνεχεία κατά το έτος 12-14 στο νοσοκομείο Καστοριάς και συνεχεία στην Ελβετία και στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ, όπου κατέβηκε τη θέση του υποψήφιου διδάκτου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε όμως δυνατοί. Πάμε δυνατά, αδέσμευτοι για την ανατροπή. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των συνεργατών μου, σας υποδεχόμαστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε σε μια τέτοια ημέρα που και τα καταστήματα ανοιχτά είναι και το κρύο είναι δρυμή έξω. Εσείς διαθέσατε ό,τι πολυτιμότερο είχατε, τον χρόνο σας, για να έρθετε να μας ακούσετε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο από εδώ πέρα, τον Γιάννη, ο οποίος έχει βάλει τα δυνατά του για την οργάνωση των αδεσμεύτων πολιτών. Ο Γιάννης Τσουκνίδης, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος εθελοντής τα πάντα. Ο κύριος Μαρκέτος, ο Γιάννης ο φίλος μου Μαρκέτος, αρχιτέκτονος μηχανικός. Δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξουμε αυτά που θα σας παρουσιάσουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ την Κοζάνη, παρόλο που δεν είναι η γυναίτερά του. Κατόπιν μου είπαν ότι η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα απέχουν μία ώρα από εδώ πέρα. Άρα είμαστε τυχερός νομός. Τους απάντησα ότι ακριβώς τόσο απέχουν και αυτοί από εμάς. Θα μπορούν να έρθουν εδώ. Εντάξει. Δεν είμαστε υποδιέστηροι για μιας πόλης. Να πούμε για την κυρία Λίτσα. Η κυρία Λίτσα Γιαναρά. Είναι στον τομέα των οικονομικών. Έχουμε βάλει τους τμηματάρχες. Μέχρι τώρα, εμείς εδώ δεν θα πούμε την πολιτική γλώσσα, γιατί δεν είμαστε πολιτικοί. Δεν ξεκίνησαμε για να εξυπηρετήσουμε κανένα κόμμα, ούτε έχω εξυπηρετηθεί τουλάχιστον εγώ προσωπικά από κανένα κόμμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δουλέψουμε για τον τόπο μας. Είμαστε αναγκαστισμένοι, τουλάχιστον εγώ, που βλέπω τόσα χρόνια μια κατάσταση που δεν βελτιώνεται. Δουλεύουμε με αναχρονιστικά συστήματα, όπως είπα προηγουμένως, για την εκλογοθυρία. Αυτό το πράγμα μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Από τη θέση που βρίσκομαι, όχι αυτή εδώ, από τη θέση από τη δουλειά μου κάπου, είμαι σε θέση να γνωρίζω για πράγματα που έρχονται και θα είναι οδυνηρά. Η ανεργία δεν θα είναι αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα. Οι δείκτες δεν προειδοποιούν τίποτα καλό. Ωστόσο όμως, δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε με πολλή δουλειά. Η μέχρι τώρα, οι δημοτικοί άρχοντες, τουλάχιστον για την Κοζάνη μιλάμε, αλλά το βλέπω σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας λόγω της δουλειάς μου, που είμαι αναγκασμένος να γυρίζω σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, βλέπω ότι είναι κομματικοί εγκάθετοι που εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται από τα κόμματα και εξυπηρετούνται και αυτοί με τη σειρά τους. Γίνανε λοιπόν επαγγελματίες. Άκουσα όλους τους υποψηφίους, συνυποψηφίους δημάρχους. Αυτό που με έκανε εντύπωση πραγματικά ήταν το ότι προβάλλαν όλοι ότι είναι έμπειροι. Δηλαδή, επαγγελματίες, ας πούμε, στην πολιτική. Ξεκινήσαν κάποια στιγμή να εξυπηρετούν τα κόμματα και από εκεί πέρα γίνανε επαγγελματίες. Θέλω να τονίσω
επειδή εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες. Θέλω, έτσι μας θεωρούν τουλάχιστον. Θέλω να τονίσω το εξής. Αυτός που έκανε την Κιβωτό τον Όη ήταν ερασιτέχνης. Ενώ οι επαγγελματίες κάνουν τον Τιτανικό. Θα προχωρήσουμε όχι σε πολιτικού λογής. Δεν έχουμε αντιπαραθέσεις με κανένα φυσικό πρόσωπο. Δεν έχουμε αντιπαραθέσεις με κανένα κόμμα. Μιλάμε για το Δήμο Κοζάνης. Εάν υπήρχε ένα κόμμα που θα με ικανοποιούσε και θα με εξέφρασε, αυτό θα ήταν το κόμμα των τοπικιστών. Θέλω να πω ότι σε μας αυτό που προέχει περισσότερο είναι ο τόπος μας, το σπίτι μας, εδώ που ζούμε. Σαν πρώτη επιλογή, για να αναφερθώ πλέον χωρίς πολιτικό λόγο και πολιτικολογίες σε αυτό που ήθελα να πούμε και θέλω να το συζητήσουμε, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ακούσετε εμένα. Εγώ ήρθα για να ακούσω εσάς. Θέλω να τιμήσω εσάς από εδώ που είμαι. Θα πάμε λοιπόν στις δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις, όπως έχετε, φαντάζομαι πάλι και το βιβλιαράκι, γράφονται από πίσω ποιες είναι. Η άνοιξη απαλλαγή από τον υπέσχυντο φόρο του 80% στο νερό, που είναι ένα ειδικό τέλος, μπήκε επί παγούνι, για όποιους θυμάται, έκτοτε μένει μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι 80, γιατί έχει 24% πάνω στον ειδικό φόρο. Αυτός ο φόρος, η φιλοσοφία δηλαδή του νομοθετήματος, ήταν για να μπορεί να γίνει επέκταση και συντήρηση δικτύου. Εάν μου πείτε πού, σε ποιο χωριό έγινε επέκταση δικτύου, συντήρηση δικτύου, το 2%, τα 2 ευρώ που πληρώνουμε για να κάνουμε τη συντήρηση του εκλογιού που δεν ήρθε ποτέ σε κανένα, σχολεία ευχαριστούμε.